με βάση την κριτική που κάναμε και στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, θεωρούμε ότι ουσιαστικά δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν γίνονται τροποποίηση στα ζητήματα που φέρνει και η νέα κυβέρνηση και μετατρέπουν τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν και από την προηγούμενη κυβέρνηση σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι υπάρχουν μια σειρά διατάξεις που παραμένουν ως έχουν, στις οποίες έχουμε ήδη αναλυτικά αναφερθεί, σε κάποιες θα επανέλθω, που αξιοποιούνται για την αποτελεσματικότερη λειτουργία, αν θέλετε, του κρατικού μηχανισμού και μπορούν να αξιοποιηθούν για την καταστολή λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Γιατί μια σειρά διατάξει είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένες, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν και στη διάρκεια των λαϊκών κινητοποιήσεων, με την διατήρηση του απαράδεκτου της απαραίτητα ευρείας διατύπωσης του άρθρου 189 για τη διατάραξη της κοινή ειρήνης, που ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση είχε διευρυνθεί και με την εισαγωγή της παραγράφου 4, όπου αναφέρεται ακόμα και στην χωρίς, όταν κάποιος χωρίς να διαταράσει την κοινή ειρήνη εμποδίζει αυθαίρετα ή διαταράσει μια νόμιμη συλλογική εκδήλωση με σκοπό τη ματέωσή της να τιμωρείται με φυλάκιση ως 2 έτη, δηλαδή ακόμα και μια καθόλου ειρηνική διαδήλωση και αντίδραση να μπορεί να ποινικοποιηθεί αν ενοχλεί τέλος πάντων τους διοργανωτές ή αν ενοχλεί το περιεχόμενό της και την αντίδραση, μια λογική αντίδραση τέλος πάντων που μπορεί να έχει το κίνημα. Παραμένει, διατηρείται και, και από την δηλαδή και η κριτική που γίνεται και από την, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, και από την μεριά του κινήματος αλλαγής, ότι θα έπρεπε δηλαδή να αυστηροποιηθεί περισσότερο το πλαίσιο για την ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων κατά του πληστηριασμού. Εμείς θεωρούμε απαράδεκτο το ότι το διατηρείται και συνεχίζεται την κρατάτε αλόβητε αυτή την διάταξη που ουσιαστικά μετατρέπει σε ιδιώνυμο αδίκημα ακόμα και την είσοδο και παραμονή σε χώρο που διεξάγεται πληστηριασμός. Θεωρούμε ότι λύνεται τα χέρια στις τράπεζες για να βγάλουν στο σφυρί τη λαϊκή κατοικία και ταυτόχρονα με μια σειρά διατάξεις που έχουν προηγηθεί και δεν αφορούν μόνο τη συζήτηση για τον ποινικό κώδικα, αλλά με τον ποινικό κώδικα εξοπλίζεται αυτή την ευκολία και με μέτρα ποινικής καταστολής, ώστε να απειλείται με ποινή φυλάκιση όποιος τολμά να αντιδράσει στο πληστηριασμό της κατοικίας του. Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή πρέπει να αποσυρθεί και γίνεται πραγματικά, αν θέλετε, γίνεται πραγματικά ανυπόστατη και η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται από την άλλη για να υπερασπίσετε την διατηρούμενη διάταξη για την προστασία των τραπεζικών στελεχών στην περίπτωση της απιστίας, το ότι δήθεν τη διάταξη αυτή τη φέρνεται για να διευκολύνεται τη διαγραφή των κόκκινων δανείων. Θεωρούμε προκλητική, θεωρούμε ότι δεν πείθει κανέναν αυτή η αιτιολογία και χρησιμοποιείται προσχηματικά από τη στιγμή που από την άλλη πλευρά διευκολύνεται με κάθε τρόπο τον πληστηριασμό των κατοικιών. Πιο επικίνδυνη, και θα επανέλθουμε και στην ολομέλεια, αλλά επειδή παραμένει όσο έχει η διάταξη, εμείς θεωρούμε ιδιαίτερα επικίνδυνη την διεύρυνση των ορίων αξιοποίησης στον τρομονόμο με το άρθρο 187α, με την υπαγωγή όχι μόνο όλων των σε σχέση με την προηγούμενη διατύπωση, το γεγονός ότι διευρύνεται ιδιαίτερα με την διατύπωση και την υπαγωγή όλων των εγκλημάτων που χαρακτηρίζονται ως γενικής διακινδύνευσης, μπορεί να υπαχθούν πληθώρα αδικημάτων σε αυτή την περίπτωση, αλλά και την προσθήκη βέβαια των εγκλημάτων κατά της δημόσιας τάξης που κατά κόρον μπορούν υπό προϋποθέσεις να αξιοποιηθούν ενάντια σε μορφές πάλης που επιλέγει το κίνημα, ακόμα και σε συμβολικές καταλήψεις που καμιά σχέση βέβαια δεν έχουν με την τρομοκρατία. Αντίθετα, διαχρονικά αξιοποιείται η απειλή της τρομοκρατίας για να αυξηθούν μέτρα καταστολής με στόχο τα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες, αλλά και για να διαμορφωθεί ένα κλίμα φόβου και αποτροπής από τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις. Από αυτή τη σκοπιά θα θέλουμε περισσότερο να διευκρινίσουμε και την κριτική που κάνουμε σε σχέση με τη διάταξη για τις Μολότοφ. Πέρα από την
εκτός από ζητήματα, αν θέλετε, και δογματικής ανακολουθίας που υπάρχει σε σχέση με τα αντίστοιχα αντικείμενα τέλος πάντων της οπλοκατοχής, ότι έχουν δυσανάλογα μεγάλη βαρύτητα η κατοχή μολότοφ σε σχέση με την κατοχή όπλου, που είναι ορθό έτσι όπως γίνεται η κριτική, ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά αναλογία στις συγκεκριμένες επιλούμενες ποινές. Ωστόσο, εμείς με το εν λόγω αδίκημα δεν συμφωνούμε με την απαράδεκτη αύξηση των ορίων της ποινής και την μετατροπή του σε κακούργημα αν η κατοχή μολότοφ γίνεται κατά τη διάρκεια που κάποιος συμμετέχει σε, λέτε, όταν τελεί το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης. Είπαμε και παραπάνω, και είναι, χρησιμοποιείται συστηματικά το αδίκημα αυτό στις περιπτώσεις των, για να ποινικοποιηθούν λαϊκές κινητοποιήσεις. Θεωρούμε ότι είναι υποκριτικό και επικοινωνιακό το ενδιαφέρον για την αύξηση των ορίων ποινής στον λόγο αδίκημα, τη στιγμή που αντίθετα αφήνεται, αν θέλετε, στο απειρόβλητο τη διαζευτική ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης του αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ειδικά όταν μιλάμε, επαναλαμβάνω, την κατοχή και όχι την χρήση των μολότοφ. Δεν είμαστε σύμφωνοι με την αυστηροποίηση της ποινής, γιατί το αδίκημα αυτό πολλές φορές αξιοποιείται από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς για το στήσιμο προβοκάτσια σε διαδηλωτές που συλλαμβάνονται σε διάφορες κινητοποιήσεις. Υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις όπως αυτή του Φώτη Δήμου, του Μάριου Ζέρβα, που συνελήφθησαν με τέτοιου είδους που είχαν προφυλακιστεί αρχικώς για το αδίκημα της κατοχής μολότοφ, και αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι αυτές ήταν στημένες κατηγορίες που δεν υφισταθούσαν, με αποτέλεσμα θεωρούμε ότι η τόσο μεγάλη αυστηροποίηση μπορεί να αξιοποιηθεί επικίνδυνα ενάντια των ανθρώπων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις με βαρύτητα τις κατηγορίες κακουργηματικές. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι όλη η συζήτηση και η αντιπαράθεση στρέφεται γύρω από τα αδικήματα αυτά είναι αρκετά αποπροσανατολιστική. Έγινε και στις αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι. Νομίζω ότι αφήνεται αντίθετα στο απειρόβλητο σοβαρότητες άλλες αλλαγές και συγκεντρώνεται, αν θέλετε, το ενδιαφέρον του κόσμου γύρω από αυτά τα ζητήματα. Τώρα, σε σχέση, για να διευκρινιστεί, επειδή δύο φορές το θέσαμε και μας δεν καλύπτουμε, δεν ξέρω από την απάντηση που μας δώσετε για το άρθρο για τα βασανιστήρια, που το επαναφέρουμε. Θέλω να γίνει κατανοητό ότι η κριτική μας σε σχέση και με την, σίγουρα μπορεί να διορθώθηκε αν θέλετε κάποια διατύπωση, τέλος πάντων, ώστε να περιλαμβάνει στην περιγραφή του αδικήματος, τέλος πάντων, να περιλαμβάνει και κάποιες περαιτέρω περιπτώσεις. Ωστόσο, το όριο ποινής, πριν από την μείωση που έγινε, από τη μείωση των ορίων ποινής που έγιναν με τις τελευταίες αλλαγές των κωδίκων, ήταν από 5 έως 20 έτη, που διαμορφώθηκε με τις τελευταίες αλλαγές από 5 έως 10. Με τη σημερινή τροποποίηση που κάνετε, δεν διατηρείται ούτε το ανώτατο όριο της ποινής στα 15 έτη, δηλαδή βάζετε το όριο στα 10 έτη, που εμείς το θεωρούμε ιδιαίτερα χαμηλό για ένα τόσο ιδεχθές, ένα από τα ιδεχθέστερα, θα έλεγα, εγκλήματα. Και ενώ πριν τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν στον κωδίκο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, προβλεπόταν αποκλειστικά η ποινή της ισόβιας κάθειρξης σε περίπτωση θανάτου από τα βασανιστήρια. Εισήχθη τώρα διαζευκτικά η ποινή των 10 έως 15 ετών, που το θεωρούμε διάταξη που πρέπει να αποσυρθεί όταν μιλάμε για τέτοιου είδους αδίκημα. Η κριτική μας, λοιπόν, πέρα από το όριο της ποινής του κυρίους, του βασικού αδικήματος, αφορά, επαναλαμβάνω, και την περίπτωση της δεύτερης παραγράφου, όπου θεωρούμε ότι θα έπρεπε να επαυξάνει η ποινή, επειδή γίνεται με τέτοιου είδους ρατσιστικά χαρακτηριστικά και κίνητρα, κάτι το οποίο δεν το εισάγεται. Θεωρούμε ότι είναι κατεξοχήν η διάταξη 82α, πρέπει να εφαρμοστεί όταν η ίδια η περιγραφή του αδικήματος γίνεται με βάση την επιλογή του παθόντος, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά φύλου, θρησκείας, φυλής κλπ. Αντίστοιχα, θεωρούμε ότι πρέπει σε αυτή την περίπτωση να ενταχθεί και όταν η επιλογή του παθόντος γίνεται με βάση τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Σε σχέση, να πούμε τώρα για την... θεωρούμε ότι πραγματικά μια σειρά
η τροποποίηση που φέρνετε τώρα για την επαναφορά της κακόβουλης βλασιμίας θεωρούμε αναχρονιστική διάταξη που δεν εξυπηρετεί. Δεν θεωρούμε ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να εντάσσονται και να ποινικοποιούνται και να αντιμετωπίζονται από τον ποινικό κώδικα. Δεν συμφωνούμε με την τροποποίηση που φέρνετε. Θα τα δούμε βέβαια και θα τοποθετηθούμε και πιο αναλυτικά. Τώρα συνολικά για τις τροποποιήσεις των κώδικα ποινικής δικονομίας. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε άλλες σχέσεις με τον ποινικό κώδικα, γιατί έχω αναφερθεί και στις προηγούμενες συζητήσεις. Νομίζω ότι συνεχίζεται η υποχώρηση σε βασικές προστατευτικές αρχές του δικαίου στο όνομα των ελλείψεων προσωπικού υποδομών κλπ. Τις οποίες δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές. Ακόμα και η αιτιολογία που φέρνεται για την περίπτωση της της κατάργησης ουσιαστικά της εξαίρεσης του εισαγγελέα που εισαγάγεται από την συμμετοχή του στο β' βαθμό του εισαγγελέα που έχει συμμετάσχει στην έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος, τη θεωρούμε εσφαλμένη, γιατί αντιβαίνει και στην αρχή της αμεροληψίας, στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, είναι εκπτώσεις που κάνεται σε βάρος της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, υπό το πρόσχημα και υπό το πρίσμα ότι μάλλον λόγω μιας υπαρκτής κατάστασης έλλειψης αδυναμιών τέλος πάντων που υπάρχουν λόγω περιορισμένου προσωπικού. Τέτοιου είδους ζητήματα, όπως πολύ πιο σοβαρό θεωρούμε την περίπτωση της επαναφοράς με αυτή την αιτιολογία του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων, δεν πρέπει να γίνουν δεκτά και πρέπει να αποσυρθούν. Επαναλαμβάνουμε ότι η κριτική μας και για το μονομελές εφετείων κακουργημάτων δεν έχει να κάνει με την επάρκεια των δικαστών σε σχέση με την αντιμετώπιση των τέτοιου είδους βαρύτατων εγκλημάτων, αλλά κυρίως με την αναγκαιότητα η απονομή της δικαιοσύνης σε αυτές τις σοβαρές υποθέσεις να αποτελεί συλλογική υπόθεση. Είναι υποθέσεις που πολλές φορές έχουν πολύ μεγάλη έκταση και σε αποδεικτικά έγγραφα, μάρτυρες κλπ. Δεν θεωρούμε ότι αυτές οι υποθέσεις είναι δυνατόν να εξετάζονται και να κρίνονται σε τόσο βαριά αδικήματα από έναν μόνο δικαστή. Σε σχέση, δεν είχαμε προλάβει να αναφερθούμε στο άρθρο 99, παράγραφος 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπου ουσιαστικά προβλέπεται τη δυνατότητα παραίτησης του κατηγορουμένου από την υπεράσπιση του στην ανάκριση από συνήγορο στην περίπτωση που εξετάζεται για κακούργημα. Το θεωρούμε απαράδεκτο, δεν είναι δυνατόν. Και μάλιστα λέτε παραίτηση ανέκλητη, δηλαδή θεωρούμε ότι ο μη διορισμός του συνηγόρου δεν εξυπηρετεί ούτε την προστασία του κατηγορουμένου, ούτε την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Πολλές φορές το ότι ένας κατηγορούμενος μπορεί να επιλέξει να παραιτηθεί από την προστασία του συνηγόρου μπορεί να οφείλεται σε άλλους λόγους, όπως ενδεχόμενη άγνοια από τον κατηγορούμενο για τη θέση που βρίσκεται, έξωθεν πιέσεις και άλλες. Δεν το θεωρούμε ορθό και πρέπει να πάρετε πίσω αυτή την προσθήκη. Και τέλος, αναφερθήκαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Λάβατε υπόψη τις παρατηρήσεις που κάναμε. Το γεγονός ότι επεκτείνεται τις ειδικές ανακριτικές πράξεις και στο στάδιο της προκαταρκτικής εξαίρεσης είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Είναι ένα στάδιο που ακόμα δεν έχουμε κατηγορούμενο. Παραβιάζονται με αυτού του είδους ανακριτικές πράξεις όπως την άρση απορρίτου και μια σειρά άλλες που έχουν ενταχθεί, αν θέλετε, και επαφορμή πολλές φορές των τρομονόμων. Θεωρούμε ότι παραβιάζουν βάναυσα τα υπερασπιστικά δικαιώματα και ελευθερίες ανθρώπων που ακόμα δεν είναι καν κατηγορούμενοι, είναι πολύ πριν το στάδιο της άσκησης ποινικής δίωξης και δίνουν βέβαια υπερεξουσίες στην αστυνομία κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης να μετέχονται τέτοιων μέσων. Αντίστοιχα, δεν συμφωνούμε και με τη διάταξη του 253 που επεκτείνει τη δυνατότητα των ελέγχων. Η αλλαγή φαίνεται ότι λεκτικά γίνεται απλά μια διόρθωση, ότι αντί για την ανάκριση αντικαθίσεται με τη φράση ανακριτική διαδικασία, όμως αυτή μπορεί ερμηνευτικά να επεκταθεί και στην περίπτωση της προκαταρκτικής εξέτασης, που θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτρέπονται τέτοιου είδους έρευνες στο στάδιο αυτό.
Συνολικά θα τοποθετηθούμε βέβαια και στην Ολομέλεια. Διατηρούμε την κριτική που έχουμε κάνει για τους θεσμούς της ποινικής συνδιαλλαγής, διαπραγμάτευσης και διαταγής που προσβάλλουν, που είναι θεσμοί που δεν συνάδουν ούτε με το τεκμήριο της αθωότητας ούτε με τις βασικές αρχές της ποινικής δίκης για την ουσιαστική αναζήτηση αλήθειας κλπ. Θα αναφερθούμε εκτενώς στην Ολομέλεια. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί βέβαια και γι' αυτά. Και εμείς για το κόμμα μας αναδεικνύονται σήμερα ως βασικές αιχμές της πάλης του εργατικού και του λαϊκού κινήματος όσο και των προοδευτικών δικηγόρων και νομικών, τόσο η κατάργηση αυτών των αντιδραστικών θεσμών της συνδιαλλαγής και διαταγής που παραβιάζουν τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, η κατάργηση του τρομονόμου και η κατοχύρωση στοιχειωδών εγγύησεων υπέρ των κατηγορουμένων στη λήψη και επεξεργασία του DNA. Στοιχεία βέβαια για τα οποία είχαμε πάρει και νομοθετική πρωτοβουλία ως κόμμα με την κατάθεση συγκεκριμένων τροπολογιών, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η κατάργηση των ποινικών διατάξεων που περιστέλνουν τα λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες. Και βέβαια η χάραξη μιας συνολικής αντικλιματικής πολιτικής που θα περιλαμβάνει την αποτελεσματική πρόληψη, το σωστό σωφρονισμό, την κοινωνική επανένταξη των παραβατών, καθώς και την εξασφάλιση σύγχρονων και αξιοπρεπών συνθήκων κράτησης. Θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτά και σε επόμενες συζητήσεις που θα γίνουν για το συνολικό σύστημα. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κομινάκα. Και βέβαια κλείνω ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση συνολικά της υλικοτεχνικής υποδομής και στελέχωσης των δικαστηρίων. Κάτι που θα, αν θέλετε, θα μας γλίτωνε και από μια σειρά τέτοιες τροποποιήσεις που αναγκάζεται, που φέρνεται στους κώδικες, που στρέφονται σε βάρος της ορθής απονομής της δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε.